και παίρνω την ευθύνη των όσων λέω, διακινείται η πληροφορία από το απόγευμα, θα δούμε τι θα προκύψουν και δεν θα προκύψουν, ότι σε αυτή τη λίστα λοιπόν των Paradise Papers είναι και μία offshore η οποία ανήκει στην κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα δούμε αν θα προκύψει αυτό. Αυτή η πληροφορία διακινείται εντόνως. Βγήκε μία ανακοίνωση χθες που το είπατε και στην αρχή της συνέντευξης από τη Νέα Δημοκρατία, όπου διαχώριζε τις καλές από τις κακές offshore. Και από εκεί και πέρα... Αυτό που λέτε για την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, δεν μπορώ να το υιοθετήσω, αλλά αφού λέτε ότι διακινείται αυτή η πληροφορία, η πλέον αρμόδια να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει είναι η ίδια. Και να τελειώνει η συζήτηση. Υπάρχει κάποια διάψευση? Σας λέω ότι βγήκε ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία διάψευση. Δεν υπάρχει διάψευση. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια τι γίνεται. Ναι. Εδώ θα μου πείτε, είναι μέσα η βασίλισσα της Αγγλίας, είναι ο Σρέντερ, ο παλιός καγκελάριος, είναι όλο το επιτελείο της Μέρκελ, είναι δύο υπουργοί του Τραμπ. Είναι διάφοροι χρυσοκάνθαροι. Και από τη Ρωσία, ας πούμε. Και από τη Ρωσία, διάφοροι του Πούτιν. Διάφοροι. Ονόματα έχουμε τρελαθεί. Δηλαδή, έχουμε ονόματα και έχουμε τρελαθεί. Από 50 χώρες είναι δεκάδες πολιτικοί. Υπάρχουν για να καταλάβουμε τώρα το πρόβλημα. Ναι. Μιλάμε τώρα για δομές, οι οποίες είναι τεχνητές δομές, αδιαφάνειας και ουσιαστικά φοροδιαφυγής. Με έναν τρόπο πιο έξυπνο από ότι είναι το μαύρο χρήμα, αλλά φοροδιαφυγή είναι. Οι οποίες πόσα χρήματα καλύπτουν? Καλύπτουν περίπου το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. ΑΕΠ, ναι. Περίπου 8-3 ευρώ. 8-3 ευρώ. Όταν είναι 12 το σύνολο του χρέους, του παγκόσμιου χρέους. Μάλιστα. Δηλαδή, χρήματα υπάρχουν από ό,τι φαίνεται. Πώς έχεις καλά. Αλλά που βρίσκονται έχει σημασία. Ακριβώς. Τώρα, η κυβέρνηση έχει κάνει μια προσπάθεια να αποκαλύψει το μαύρο χρήμα και να βάλει κάποιους κανόνες. Κάτι έχει βγάλει, κάπου 500 εκατομμύρια είπε ο κύριος Τσακαλώτος προχθές. Είναι αληθές, είναι το 10% έχει βγάλει μέχρι στιγμής. Από αυτά που πρέπει να πάρει από... Ναι. Πάντως υπάρχει πολιτική βούληση να υπάρξει. Ναι. Και αν υπάρχει περιπτώσει, υπάρχει... ποιος άλλος θα έχει την πολιτική βούληση? Αυτοί που βάζουν τα 7 τους εκεί πέρα, στα papers, τα Πάναμα και τα Paradise, αυτοί θα κάνουν τις αποκαλύψεις. Ναι. Εμείς δεν έχουμε εκεί καμία συμμετοχή και είναι λογικό και εξ αυτού του λόγου, πέρα από το θέμα το ιδεολογοπολιτικό, να θέλουμε να υπάρξει μια αποκάλυψη αν υπάρχουν. Υπάρχουν καλές θέματα και κακές offshore, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή. Η offshore από τη φύση της είναι μια εταιρεία που κρύβει τη δραστηριότητά της για να μην φορολογείται. Αυτό είναι. Όποιος λοιπόν φτιάχνει μια εταιρεία για να μην φορολογείται. Είναι καλός, να μην είναι ειλικρινά τώρα. Ναι. Με νομότυπο τρόπο, εντάξει. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά δεν είναι καλός, τι να κάνουμε. Mm-hmm. Άρα, κατ' εμέ βεβαίως υπάρχουν offshore εταιρείες που διακινούν προϊόντα εγκλήματος, εντάξει, αυτές είναι κακές. Εννοώ, μαύρο χρήμα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναρκωτικά και... Όπλα και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Οτιδήποτε άλλο, ναι. Απ' την άλλη υπάρχουν offshore εταιρείες όμως, οι οποίες, επαναλαμβάνω, είναι συγκεκαλυμμένη φοροδιαφυγή. Τι καλό έχει αυτό το πράγμα? Mm-hmm. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι νόμο. Τώρα, θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το πράγμα. Πάντως, η ιστορία αυτή που λέμε για την κυρία Μητσοτάκη, υπήρξε και ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Documento πριν από αρκετό καιρό, όπου αναφερότανε σε μία offshore της κυρίας Μητσοτάκη. Είχε βγει και μάλιστα δεν είχε δηλωθεί στο πόθεν έσχες και τα λοιπά. Ήταν σε διάσταση τότε με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Είχε στείλει ένα εξώδικο τότε και έμεινε εκεί η ιστορία. Τώρα επανέρχεται. Άρα πολύ περισσότερο είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα. Να δώσει μια απάντηση η ίδια. Ναι, θα δεν δούμε να τώρα. Δεν μιλάω εγώ, ξέρω όμως κανένας. Οφείλει να δώσει μια απάντηση. Αυτό πια είναι γυναίκα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ο κύριος Τζανακόπουλος και ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως είπε σήμερα στο μικροσκόπιο όλα τα ονόματα. Στα Paradise Papers, να βγουν όλα τα ονόματα, να δούμε τι γίνεται. Γιατί μιλάνε, κύριε φίλε, για 130 ονόματα, στα οποία είναι τραπεζίτες. Το και πρώτο θέμα η Contra News, αύριο το πρωί. Μιλάει για διευθύνοντα σύμβουλο μεγάλης τράπεζας. Νυν. Μεγάλης τράπεζας, πρώτος στη λίστα. Μάλιστα. Διευθύνων σύμβουλος, πρώτος στη λίστα. Αυτό είναι το πρώτο σελίδο. Εδώ. Μάλιστα. Έχει αποκαλυπτικότητα το ρεπορτάζ η Contra News. Ευχαριστώ, κύριε Καλοκαιρινέ. Διευθύνων σύμβουλος μεγάλης τράπεζας πρώτος στη λίστα και ποιου άλλου είναι 130 περίπου ονόματα. Θα δούμε. Ελλήνων. Ελλήνων. Θα δούμε. Πολιτικά πρόσωπα. Πάντως, εγώ δεν θέλω να προσωποποιήσω το θέμα, παρότι έχει και προσωπικές διαστάσεις.
Θέλω να πω ότι εδώ πρόκειται, όπως σωστά είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, για τις ελίτ σε όλο τον κόσμο, οι οποίες αγνοούν τις κοινωνικές ανάγκες και κρύβουν τα χρήματά τους με αδιαφάνεια κλπ. Σε αυτούς φορολογικούς παραδείσους. Και βεβαίως, ποιος να χτυπήσει φορολογικούς παραδείσους? Ο Γιούνκερ, που είχε μετατρέψει τη χώρα του. Το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο. Από τα μεγαλύτερα πλυντήρια του κόσμου. Ποιος, πέστε μου. Πολύ σωστό. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Τα γερμανικά μημεία, κύριε φίλη, γράφουν σήμερα Paradise Papers, ένα απολύτως νόμιμο σκάνδαλο. Ακριβώς. Ένα απολύτως νόμιμο σκάνδαλο. Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι, είναι όπως ήταν τα Panama Papers. Εδώ, όχι, καμία σχέση. Όχι, είναι άλλο πράγμα. Φτιάχνουν τεχνητές δομές και βγαίνουν στα όρια της νομιμότητας προς τη φοροδιαφυγή. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Χθες πέρασε ένας άνθρωπος κρατώντας ένα Καλάσνικοφ έξω από τα γραφεία του Πασόκ, πυροβόλησε, στόχευσε μάλιστα τον αστυνομικό που ήταν εκεί που φυλάνε το λεωφορείο των ΜΑΤ. Ευτυχώς δεν ευστόχησε και έφυγε ανενόχλητος. Ούτε βρέθηκε, ούτε τίποτα κτλ. Κατά καιρούς χτυπάνε πυκνά συχνά το συγκεκριμένο μέρος από τα γραφεία του Πασόκ οι άγνωστοι δράστες, οι τρομοκράτες. Το ερώτημα είναι το εξής. Είμαστε σε μια χώρα ασφαλή, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός για τα θέματα ασφάλειας, ο κύριος Τόσκας. Είμαστε μια χώρα που δεν έχει ασφάλεια, επικρατεί ανομία στη χώρα και πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Τόσκας, όπως ζήτησε σύσσωμη αντιπολίτευση λίγο μετά τις 8.30, μισή ώρα μετά το συμβάν. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία, η κυρία Γεννήματα, ο κύριος Θοδωράκης. Όλο το debate. Και ζητήσανε παρέτηση του κύριου Τόσκα. Εγώ είπα χθες το βράδυ στην εκπομπή του εξής. Και λέω, ας πούμε, ότι έφυγε ο κύριος Τόσκας. Που δεν είναι καλός, ας πούμε. Και έρθει ένας άλλος. Λύθηκε το πρόβλημα έτσι. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας? Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας όσο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας στην καθημερινότητα του πολίτη. Ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα. Θα έλεγα ίσως είναι λιγότερα, αλλά για την οικονομία της κουβέντας λέω ότι είναι τα ίδια περίπου. Εδώ βλέπουμε σε σχολεία της Αμερικής κάθε τόσο να γίνονται φόνοι, να μπαίνουν μέσα και να πυροβολούν. Βλέπουμε τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Ισπανία κλπ. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες ισλαμιστικού χαρακτήρα. Έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες, πιο περιορισμένες, τρομοκρατικές όμως είναι, με τα τρομοδέματα και όλα αυτά που ξέρετε. Το χθεσινό είναι τρομοκρατική, πιστεύετε, επίθεση? Γιατί πολλοί λένε ότι είναι προβοκάτσια, ότι είναι παρακράτος, λέει. Ό,τι και να είναι, έχει στοιχείο τρομοκρατίας μέσα. Μάλιστα. Είτε είναι προβοκάτσια, είτε είναι στοιχείο. Γιατί παρακράτος. Ό,τι και να είναι, έχει στοιχείο τρομοκρατίας. Δημιουργεί τρόμο στον κόσμο. Όταν κάποιον το καλάζει, τον γαζώνει κάποιο. Έτσι. Σαφές είναι αυτό το πράγμα. Τώρα, αν αυτό έγινε στη συγκυρία μετά τη συζήτηση στη Βουλή, όπου αποδείχθηκε ότι δεν είναι σωστά όσα λέει περί γενικευμένης ανομίας ο κύριος Μητσοτάκης και ότι εδώ χρησιμοποιούνται, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση. Λέω όμως ότι πιστεύω ότι ένας πολίτης όταν βλέπει αυτά τα να γαζώνουν στον δρόμο αστυνομικό, φοβάται. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Πιστεύω ότι η αστυνομία, η Ελλάς, συνεχίζει μια καλή πορεία και αναβαθμίζεται κιόλας αντιμετώπισης του εγκλήματος. Προσφάτως είχαμε την ιστορία του Λεμπιδάκη. Είχαμε την ιστορία των τρομοδεμάτων που έστελναν στον Παπαδήμα. Και προχθές. Και σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κτλ. Και στο Σόιμπλε μου είχαν στείλει. Και χθες ή σήμερα έχουμε την εξιχνίαση του αποτρόπαιου εγκλήματος. Στο νεκροταφείο της Εφοριακού. Ναι. Αυτό δείχνει μια αστυνομία η οποία. Φέρνει αποτελέσματα. Λειτουργεί με έναν τρόπο. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ναι. Δεν θέλω να τη φάω το δίκιο. Ναι. Στη χαμηλή εγκληματικότητα τώρα. Που έχει να κάνει και με την κρίση την οικονομική. Κλοπές, διαρρήξεις. Γιατί οι ληστείες έχουν μειωθεί, από ό,τι λένε οι επίσημοι, ο απολογισμός της αστυνομίας, τα στατιστικά στοιχεία. Στις μικροκλοπές, στις μικροεκβιασμούς κλπ. Που έχει σχέση και λέτε και με την κρίση αυτό το φαινόμενο. Βέβαια έχει. Έχει και με την κρίση. Όχι απολύτως, και με την κρίση. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να το δει η αστυνομία. Τα εξάρχεια είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ποια είναι η άποψή σας γενικά για τον χώρο των εξαρχείων? Πολλοί μιλούν ότι είναι κράτος εν κράτη, ότι δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα, δεν μπορεί να μπει κανείς αστυνομικός μέσα. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η κυβέρνηση δεν αφήνει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Ναι. Πόσο κοντά στην αλήθεια είναι αυτό ή πόσο ψέμα είναι? Δεν συμφωνώ ότι σημαίνει. Γιατί τι νόημα έχει, για ποιο λόγο η κυβέρνηση να μην θέλει να υπάρχουν αστυνομικές επιτυχίες στην αντιμετώπιση
των ζητημάτων. Μιλάει για την υπόθεση του Ρουβίκονα, για τους Μπαχαλάκηδες γενικώς, για το αναρχικό κίνημα. Είναι δυνατόν να εξομοιώνουμε... Λέγανε ότι ήρθε ο Ρουβίκονα στη Βουλή. Θυμόσαστε τι είχε γίνει τότε. Με την παρέμβαση του κ. Βούτση και τα λοιπά. Είναι δυνατόν να εξομοιώνουμε μια οργάνωση που δίνει προκηρύξεις με τον τρόπο της. Που δεν συμφωνώ, τι δίνει στο κοινοβούλιο μέσα. Και φωνάζει ένα σύνθημα. Με έναν ο οποίος γαζώνει με το Καλάζνικο, δεν ξέρω. Καμία σχέση αυτή. Αλλά λοιπόν. Καμία σχέση. Μην τα ισοπεδώνουμε τώρα όλα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τόσκας είναι ένας ικανός και αποτελεσματικός υπουργός. Όχι επειδή είναι στην κυβέρνησή μας. Mm-hmm. Το πιστεύω, το βλέπω. Διότι αντιμετωπίζει τα ζητήματα με δημοκρατική ευαισθησία αλλά και με αστυνομική αποτελεσματικότητα. Και με τα δύο. Ναι. Δεν στείνει επίσης καυγάδες με κοινωνικούς χώρους. Όπως συνέβαινε παλιότερα με το απευόητο δόγμα περί ανακατάληψης των πόλεων που είχε η Νέα Δημοκρατία. Και που ήταν ένας καυγάς, μια εκστρατεία στην ουσία, ένας πόλεμος απέναντι στον κοινωνικό χώρο των αυτόνομων. Mm-hmm. Δεν κάνει αυτό ο κύριος Τόσκας και έχει αποτελέσματα. Μα κάθε Παρασκευή θα μου πείτε πέφτουνε μολότοφ έξω από το Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Πέφτουνε. Καλό, όχι. Κακό. Αλλά πέφτουν μόνο εκεί, προσέξτε. Ναι. Δεν θέλω να πω. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί ή είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή δεν υπάρχει βούληση να αντιμετωπιστεί. Νομίζω... Είναι κανονικό πράγμα, δηλαδή κάθε Παρασκευή να πέφτουν μολότοφ και να καίγονται δεν ξέρω τι καίγεται εκεί. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι εκεί γίνεται. Είναι μια τελετουργία εισαγωγικά ενός χώρου με που έχω απέχθεια με αυτή την τελετουργία, δεν συμφωνώ. Ναι, ναι. Αλλά εκεί όμως γίνεται. Ναι, δηλαδή τους αφήνουμε, να ξεσπάσουν επειδή είναι μικρής έκτασης. Έχει κατά νόμο και ένα στοιχείο περιορισμού του φαινομένου. Μάλιστα. Ας το σκεφτούμε. Βεβαίως, τον πείτε, αν καθόσουν στα Εξάρχεια, θα σε ενοχλούσε πολύ, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Και είναι και καταστήματα εκεί, στα Εξάρχεια. Ανθρώπων δηλαδή. Ναι, εντάξει, όλα αυτά γίνονται και μπορούν να έχει την περιφρούρηση που πρέπει την αστυνομική. Καμία αντίρρηση. Αλλά το ξαναλέω. Λένε ότι δεν μπορεί να μπουν η αστυνομία. Λένε ότι. Άκουσα σήμερα στην εκπομπή του Πάνου του Παναγιωτόπουλου, εδώ, σε εμά σήμερα. Ναι. Ήρθε αντιπρόσωπος. Του κόκκινου Πάνου. Ναι. Του κόκκινου Πάνου. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε αντιπρόσωπος των αστυνομικών φρουρών. Και είπε ότι δεν μπαίνουν μέσα οι αστυνομικοί στα Εξάρχεια, διότι λέει θα φοβούνται ότι θα τους σκοτώσουν. Μα οι αστυνομικοί είχαν διοργανώσει, είχαν προαναγγείλει συγκέντρωση στα Εξάρχεια, στην πλατεία Εξαρχείων, πριν από 2-3 μήνες, ναι. Για να προκαλέσουν, δεν λέω όλοι οι αστυνομικοί, το συνδικαλιστικό τους όργανο όμως, ναι, ναι. Για να προκαλέσει σύγκρουση με τους αναρχικούς. Το θυμάστε? Το θυμάμαι, ναι. Αφήστε λοιπόν αυτά δεν που έγινε όμως αυτό. Δεν έγινε, διότι παρενέβη ο Τόσκας. Και λέμε ποιο δικαίωμα πάνε να κάνουν η αστυνομική συγκέντρωση. Γιατί απαγορεύεται η αστυνομική να κάνει. Μα δεν είναι δουλειά του να κάνουν συγκέντρωση για να χτυπηθούν με τους αναρχικούς. Να κάνουν συγκέντρωση για το συνδικαλισμό σε ένα θέατρο, άμα θέλουν. Για τα αιτήματά τους. Όχι να πηγαίνουν για να προκαλέσουν τους αναρχικούς και να γίνει βεντέτα στην πλατεία Εξαρχείων. Αυτό λέτε ότι ήταν ο στόχος τους, δηλαδή. Ποιος ήταν. Γίνει... Αυτό ήταν. Και όταν ακούω αυτό που μου λέτε να λέει ένας κύριος συνδικαλιστής τους, στο μυαλό μου πηγαίνει αυτό, η βεντέτα. Ναι. Και ευτυχώς που ο Τόσκας δεν υποκύπτει στον πειρασμό της βεντέτας. Γιατί έχει άλλη συγκρότηση. Πάντως, ένα κανονικό κράτος δεν θα έπρεπε σε μια τόσο όμορφη περιοχή και μεγάλη περιοχή όπως είναι τα Εξάρχεια να μπορεί να προχωράει και ο αστυνομικός, να περιφρουρεί καταστήματα, επαγγελματίες, ναι, μικρά βεβαίως. Παιδιά. Βεβαίως. Δεν θα έπρεπε να λειτουργεί κάπως αλλιώς η περιοχή. Θα έπρεπε. Γιατί... Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα έχει προχωρήσει, αλλά δεν είναι όσο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, αποτελεσματικό. Αυτό έτσι είναι. Ναι. Και εδώ και σε ένα μέρος του κόσμου. Εξάρχεια υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Περιοχές δηλαδή όπου... Περιοχές όπου υπάρχει μια ιδιόρυθμη κατάσταση. Κατάσταση, μια συγκατοίκηση κοινωνικών χώρων με κατοίκους. Mm-hmm. Και με μια ένταση. Το θέμα είναι πώς διαχειριζόμαστε το θέμα αυτό με τις λιγότερες συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο. Τώρα, θέλω να έρθουμε στο εξής. Θέλω να έρθουμε στην τρίτη αξιολόγηση. Όλες οι ενδείξεις, καταρχήν δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, ξαφνικά ακούμε διαρκώς μπράβο, συγχαρητήρια, μπράβο στους Έλληνες, μπράβο στον Τσίπρα, τα πάτε καλά, αυτά τα λένε οι μνημονιακοί και αυτοί που έχουν επιβάλει τα μνημόνια. Δεν ξέρω πώς εσείς το ακούτε αυτό, το ένα κρατούμενο. Δεύτερον, μας λένε όλες οι ενδείξεις και το ρεπορτάζ ότι η αξιολόγηση θα κλείσει σύντομα και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και τρίτον, ότι μπαίνουμε σε ένα 18 το οποίο αρχίζει και αχνοφαίνεται μια χαραμάδα ελπίδας, συζήτηση για το χρέος, έξοδο από το μνημόνιο και έχει ο Θεός. Η ελπίδα είναι αναγκαία ζωή. Καλά, οπωσδήποτε. Και ορθώς υπάρχει ελπίδα. Ασφαλώς. Πρέπει να δούμε όμως την πραγματικότητα. Τον Αύγουστο δεν θα φύγουμε από την κόλαση και θα πάμε στον Παράδεισο.
ακόμα και αν βγούμε, δηλαδή, όπως αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης, από τη δανειακή σύμβαση, τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί, που θα ψηφίζονται μέχρι τότε κιόλας, θα παραμείνουν. Θα παραμείνουν. Ας το πω λίγο πιο λαϊκά και να σας κάνω, θα σας δώσω ακόμα ένα στοιχείο να έχουμε συνολική απάντηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια περίπου, κάτι λίγο περισσότερο από 10 εκατομμύρια. Η μισή Έλληνας, ο ένας στους δύο, χρωστάει στην εφορία. Ναι. Δηλαδή, μας έχουν, οι κυβερνήσεις των μνημονίων μας έχουν τρελάνει στους φόρους, στα μνημόνια, χάνουμε τα σπίτια μας. Πληστηριασμοί καραδοκούν. Θα φτάσουμε σε όλα, ένα-ένα. Ναι, σας τα λέω να κάνετε μια συνολική τοποθέτηση. Βεβαίως. Οι πληστηριασμοί καραδοκούν. Τώρα έρχονται και το νέο σύστημα εξυγχρονισμένο, διαπλανητικό. Είναι ηλεκτρονικοί οι πληστηριασμοί. Μάλιστα. Με ένα κλικ, λέει, χάνεις και το διαμέρισμα, το σπίτι σου, την αυλή σου κτλ. Λοιπόν, χρωστάμε παντού όλοι οι Έλληνες. Για τα συγχαρήκια από τα πρώτα. Για τα συγχαρήκια. Πώς σας φαίνεται να σας λέει ο Σόιμπλε καλά λόγια, ας πούμε. Ο οποίος ήταν το go back Merkel και το. Το ακούω, αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ φτιάχνω τη δική μου άποψη. Ανάλογα με την ψυχολογική και πολιτική διάθεση του Σόιμπλε. Έχω εμπιστοσύνη τι κάνουμε εδώ εμείς ως κυβέρνηση. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη δεύτερη αξιολόγηση. Πολύ δύσκολη. Στην οποία φορτωθήκαμε ένα λογαριασμό που είναι η μείωση των συντάξεων και το αφορολόγητου, 1-1% του ΑΕΠ, από το 19 και το 20. Βεβαίως δώσαμε μάχη για αντίμετρα, τα οποία στο βαθμό που θα μπορέσουμε και βοηθάει θα τα εφαρμόσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά περάσαμε δύσκολα στη δεύτερη, όχι μόνο εμείς, και ο ελληνικός λαός περνάει δύσκολα με τις αποφάσεις της δεύτερης αξιολόγησης. Προφανώς δεν μπορεί συνεχώς να υπάρχει καμιτσίκι, δεν μπορεί συνεχώς να υπάρχει μια πίεση και ένας εκβιασμός από τους δανειστές. Η τρίτη αξιολόγηση είναι πιο χαλαρή. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι έχουν πάρει αυτά που πήραν στη δεύτερη. Δεύτερον, διότι υπάρχει μια πολιτική ρευστότητα στη Γερμανία που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί ποια θα είναι η κυβέρνηση και ποιος θα γίνει υπουργός οικονομικών και ταυτοχρόνως τι θα γίνει και με τον Δουνουτού, θα κάτσει, θα φύγει κλπ. Άρα δεν έχουν ακόμα τα χαρτιά όλα παιχτεί πάνω στο τραπέζι. Δεν πιστεύω ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει χωρίς να υπάρξουν πιέσεις. Διότι στην τρίτη αξιολόγηση μέσα υπάρχουν νερά και ενέργεια. Νερά και ενέργεια. Έχετε χτυπήσει καμπανάκια εδώ και μέρες γι' αυτό εσείς. Και κάνετε πολύ καλά, θέλω να σας πω. Και θέλω να σας πω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Εξίσου σημαντικά και με το θέμα των συντάξεων και των μισθών. Διαφωνείτε, κύριε Φίλη, να πουλήσουμε νερά και ενέργεια? Διαφωνείτε? Είναι διαφορετικά ζητήματα. Για το νερό, ας πάρουμε το νερό που είναι νομίζω κορυφαίο θέμα. Στο νερό υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οχυρώνομαι πίσω από θεσμούς, που απαγορεύει να πουληθεί το 51%. Αυτό που δεν είναι εύκολο να απαγορεύσει είναι με έναν άμεσο ή έμεσο τρόπο να πάρουν οι πιστωτές το management. Με ένα 15-20% συμμετοχή να πάρουν το management της εταιρείας. Με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Δεν χρειάζεται να βάλουν έναν Γερμανό ή έναν Γάλλο, γιατί η Γαλλία θέλει να πάρει. Ενδιαφέρονται οι Γάλλοι για τα νερά. Θα μπορούσε να φτιάξει ένα τεχνικό μνημόνιο για τη διαχείριση της επιχείρησης. Πολλοί τρόποι υπάρχουν. Εκεί πιστεύω ότι αυτό είναι έξω από τη λογική των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Στην Ευρώπη, από τις ιδιωτικοποιήσεις των επιχειρήσεων ίδρυυσης, πηγαίνουμε τώρα στην επιστροφή του στο δημόσιο τομέα. Έγιναν δημοψηφίσματα στην Ιταλία και σε άλλες περιοχές και στη Γαλλία και αλλού. Είδαν ότι το φυσικό μονοπόλιο που λέγεται νερό δεν μπορεί στα χέρια ιδιώτη. Τώρα, είστε κάθετα αντίθετο σε αυτό, Απολύτως. Όχι μόνο εγώ, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι διαφωνεί με αυτή την πολιτική της ιδιωτικοποίησης των νερών. Σε πολλά διαφωνούσε βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά είδαμε άλλα πράγματα μπροστά μας. Άλλαξε το έργο δηλαδή. Ναι, θα το δούμε αυτό μπροστά μας. Δεν είναι τα θέματα που θα καμφθούν οι αντιδράσεις εύκολα. Έχει γίνει δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη για το θέμα του νερού. Ναι. Λαϊκό δημοψήφισμα. Και στην Αθήνα υπάρχουν αντιδράσεις ανάλογες. Εσείς έχετε προαναγγείλει, και θέλω να το πω στον κόσμο που μας παρακολουθεί, για όσους δεν διαβάσαν τις δηλώσεις σας, ότι ίσως η τρίτη αξιολόγηση να έχει αυτό που περιγράφεται τώρα, κάποιες δυσκολίες, με την έννοια ότι με τον νέο χρόνο επανέλθουν οι δανειστές για αυτά ακριβώς τα δύο κορυφαία θέματα. Για τα νερά και για την ενέργεια. Μάλιστα. Ναι. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό όμως θα είναι η όρη εξόδου της χώρας από τη Δανειακή Σύμβαση. Δηλαδή, μετά τον Αύγουστο, τι θα ισχύσει. Δεν θα είναι μια έξοδος σαν της Πορτογαλίας. Καθαρή, όπως λέγεται. Αυτή η όρη, εντάξει, δεν έχει σημασία, πρώτος πει κανένας. Διότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο δημόσιο χρέος. Και το δημόσιο χρέος είναι μοχλός για να επιβάλλουν οι δανειστές τις απόψεις τους,
τις θέσεις τους πάνω στην Ελλάδα. Αν λοιπόν δεν ρυθμιστεί το χρέος, τότε η έξοδός μας από την Ενιακή Σύμβαση θα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Οι αγορές δεν θα είναι περισσότερο απέναντί μας θετικές από ότι τα κράτη που μας έχουν δανείσει τα χρήματα. Πιστεύω ότι πηγαίνοντας λοιπόν σε αυτή την ιστορία της εξόδου από τη Δανειακή Σύμβαση, προσέχω τα λόγια μου, γιατί τα μέτρα δεν καταργούνται, τουλάχιστον όλα, θα δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι δυνατόν να βγούμε από τη Δανειακή Σύμβαση χωρίς να έχει ρυθμιστεί το χρέος. Χθες άκουσα ότι το Eurogroup επανήλθε η παλαιά άποψη του Μαΐου για την ανάγκη να συνδεθεί το χρέος με ρήτρα ανάπτυξης. Πολύ καλή πρόταση να τη δούμε τι συγκεκριμένα σημαίνει. Γιατί ξέρετε τα λόγια. Ναι. Να δούμε τι σημαίνει. Σωστό. Είναι σωστό. Χθες άκουσα επίσης το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, το οποίο είπε ότι θα είναι 83 δις από το 22 μέχρι το 26 οι φόροι. Οι τόκοι. Ναι. Δεν είναι ακριβές αυτό. Ναι, ότι είχε... υπήρξε διορθωτική δήλωση. Δεν είναι ακριβές. Θα μου πεις πόσο είναι και λίγο λιγότερο να είναι και λοιπά. Δεν έχει σημασία. Είναι πάρα πολύ. Είναι μεγάλο έτσι. Πολύ μεγάλο. Δεν είναι 86, έκανε λάθος αυτά που λέει ναι, ναι. Ο Λιαγκόβας. Ας είναι 75, λέμε τώρα. Ναι, ναι. Ναι, είναι μικρότερο, αλλά είναι δυσθεώρητο. Τεράστιο. Δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν το θέμα του χρέους είναι η λιδία λίθος. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και πιστεύω ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Όταν ψηφίζαμε τα μέτρα για τις συντάξεις και για τη μείωση συντάξεων και τη μείωση του αφορολογήτου, ότι δηλαδή η ρύθμιση του χρέους είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή αυτών των μέτρων, έχει επικαιρότητα. Έχει επικαιρότητα. Δεν είναι μια κουβέντα που υπόθηκε έτσι. Θα είναι ένας αγώνας. Παραμένει σταθερά πάνω στο τραπέζι αυτό που λέτε τώρα, έτσι, και παραμένει και θα παραμένει. Σαν πρώτη στην προτεραιότητα, η ρύθμιση του χρέους. Μάλιστα. Και επίσης, προφανώς με τη ρύθμιση του χρέους, συναρτάται έτσι και πάρθηκαν τα μέτρα, και έτσι. Έτσι και η μείωση, συναρτάται και μάλιστα. Η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Τώρα, δράτω με τις ευκαιρίες που είπατε ότι έχει χαλαρώσει λίγο η κατάσταση, να σας πω ότι αφού έχει χαλαρώσει τώρα λίγο η κατάσταση, που σημαίνει ότι έχει αποκτήσει μια μεγαλύτερη πολιτική δυνατότητα ελιγμών, διαπραγμάτευσης και διαμόρφωσης. Και υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ναι. Τότε πρέπει να δούμε και μερικές ρογμές τώρα, στο υφιστάμενο πρόγραμμα. Το οποίο δεν είναι δικό μας, έχει επιβληθεί στη χώρα μας και τώρα μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Λέω, άκουγα προηγουμένως σε μια συζήτηση εδώ, στο σταθμό σας. Πριν στο πιεστήριο. Βέβαια, στο πιεστήριο, ναι. Έναν εργατολόγο, τον κύριο Μπούρλο, και έναν εξπερ στα θέματα των συντάξεων, τον ομότιμο καθηγητή, τον... Ναι, μου διαφεύγει και εμένα το όνομα τώρα. Μπλοκάρισμα. Ναι, έχουμε μπλοκάρει αυτή τη στιγμή, ναι. Ναι. Λοιπόν, είναι ο καλύτερος, εν πάση περιπτώσει, είναι ο εξπερ, όπως το είπατε, ναι. Ναι. Λοιπόν, πράγματα πολύ ουσιαστικά. Ο κύριος Ρομπόλης. Το μυαλό βραδιά. Βλέπει και την εκπομπή μου. Ναι. Πήγε κάθε τα βράδια. Και... είπε τρία πράγματα τα οποία τα συγκρατώ. Ναι. Ότι το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, δεν είναι προσωπικό του Κατρούγκαλου, τη κυβέρνηση, με του δανειστέ που συνομολογήσαμε, έχει λανθασμένου υπολογισμού για τι συντάξει. Διότι δεν υπολογίζει μερικά πράγματα τα οποία αποτελούν λιδία λίθο σήμερα στο ευρωπαϊκό ασφαλιστικό. Πρώτον, τι χάνουμε από την ιστορία της ευελιξίας, της ευέλικτης εργασίας. Ναι. Κατά τη γνώμη του, με τους υπολογισμούς του, χάνουμε περίπου 2,5 δις. Τι χάνουμε από τη γύρανση. Κατά τη γνώμη του, περίπου 1,8 δις το χρόνο. Και τι χάνουμε επίσης από τη ρομποτική και τις νέες μορφές εργασίας. Αυτά είναι σημαντικά να τα υπολογίσει κανείς για να βγάλει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Τώρα, το ασφαλιστικό σύστημα είναι προφανές, κατά τη γνώμη μου, σωστά υπόθηκε και αυτό από τον κύριο Ρομπόλη, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο αν δεν έχει κοινωνικό πόρο. Mm-hmm. Στη Γαλλία, είπε, έχουμε 51% κοινωνικό πόρο, 49% εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα. Εδώ καταργήθηκαν κοινωνικοί πόροι με επιμονή της Τρόικας. Έχει σημασία αυτό να το ξανακουβεντιάσουμε. Mm-hmm. Και επίσης, πριν πάμε στα μεγέθη αυτά τα μείζωνα, να σκεφτούμε ένα θέμα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βογκούν
Βογκάνε από μία ρύθμιση που λέει ότι ο υπολογισμός των ασφαλίστρων την επόμενη χρονιά γίνεται επί τη βάση του εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίστρων που δίνουν. Μάλιστα. Δηλαδή πληρώνουν ασφάλιστρα επί των ασφαλίστρων της προηγούμενης χρονιάς και επί των ασφαλίστρων. Αυτό είναι παράλογο. Άρα λέτε ότι μπορούμε τέτοια θέματα να τα διορθώσουμε. Είναι σημαντικό θέμα αυτό, βεβαίως. Πρέπει να το θέσουμε στο τραπέζι. Θα μπορούσαμε και άλλα θέματα να δούμε. Πρέπει να φύξατε τους πληστηριασμούς. Θέλω να κάνουμε μία διακοπή, δύο λεπτών. Βεβαίως. Να πάμε στη διαφημίση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε την άποψή σας για τους πληστηριασμούς. Θεωρώ πελώριο θέμα τους πληστηριασμούς. Πολύ μεγάλο θέμα. Και ο Ντράγκη το θεωρεί πελώριο και έβαλε θέμα προχθές. Έβαλε, ναι. Βεβαίως. Έβαλε γιατί η Ιταλία έχει, θα σας έλεγα, φοβερά προβλήματα. Τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Και θέλω να απαντήσετε σε μία δήλωση που έκανε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρώην συντρόφισά σας, όπου χαρακτηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ακραίο νεοφιλελεύθερο μόρφωμα. Έτσι λέει. Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλετε. Αν δεν θέλετε, δεν θα το σχολιάσετε. Με το ζόρι δεν θα σας κάνω εγώ. Δεν θέλω. Εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις, εσείς απαντάτε. Δεν σχολιάζω την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνοι. Διαφημίσεις δύο λεπτών.